Καινές βουλευτικές έδρες. Είναι κατανόητο το ερώτημά σας, είναι σαφές. Μαζί με όλο το συνολικό σχολιασμό θα ήθελα και μια απάντηση. Είναι κατανοητό το ερώτημά σας. Λοιπόν, ένα-ένα. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσει η διαδικασία του ξυλώματος της φασιστικής συμμορίας, η οποία έχει διεισδύσει και μέσα στον κρατικό μηχανισμό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στα εκλογικά τμήματα που ψηφίζουν οι δυνάμεις, οι ειδικές δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, οι δυνάμεις των ΜΑΤ, η ΔΕΛΤΑ, η ΔΙΑΣ κλπ. Στα τμήματα Αμπελοκήπων και Σαριανής, το ποσοστό της Χρυσής Αυγής είναι στο 50%, 49,6% στους Αμπελόκηπους και 50,1% στην Κεσαριανή. Αυτό αποδεικνύει από μόνο του, δεν χρειάζεται πολύ σοφία, ότι ολόκληρα, μεγάλα κομμάτια, πολύ μεγάλα κομμάτια των ειδικών δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας έχουν διαβρωθεί από δυνάμεις που έχουν σχέση, δυνάμεις που έχουν σχέσεις, το λιγότερο, με μια την αναζητική οργάνωση. Επιτρέψτε μου. Θα έχουμε το χρόνο στη Αυγή. Δεν σημαίνει ότι επιτρέψτε μου. Θα έχουμε το κύριε Παπαδόπουλο. Το είπαμε και πριν. Κύριε Μαλιά, πώς μπορεί να αντιδράει από την οργή του και να απαντάει κύριε Πευθύνη. Κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα ξέρετε τι γίνεται. Όταν μιλήσετε μετά εσείς, όταν μιλήσετε μετά εσείς, θα σας διακόψει ο κύριος Μπίστης και θα πει ότι το κάνει επειδή και εσείς δεν τον αφήνατε να ολοκληρώσει. Γι' αυτό σας παρακαλώ. Βλέπετε πόσο κύριος Διάρρος και κύριος ότι την έχετε και χαίρομαι που κάνετε κύριε την αυτοκριτική σας. Κύριε Πίστη, μην το σας κάνετε. Σας παρακαλώ λοιπόν αφήστε να συνεχίσω. Κύριε Πίστη, αφήστε να συνεχίσω. Λέω λοιπόν, αστυνομικός που παρακολουθούσε τη σκηνή και παρενέβη μόνο αφού χρησιμοποιήθηκε το μαχαίρι. Ας μην το συζητήσουμε, είναι δουλειά της δικαιοσύνης αυτό. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης αυτό, θα το ανακαλύψει. Λοιπόν, το βασικό ζήτημα είναι... Κύριε Παπα-Νικολάου, μην μου το κάνετε αυτό. Τώρα που απέκτησε μια ροή συζήτηση, δεν διακόπτει ο ένας τον άλλο. Να σας αφήσουμε να λέει ο καθένας αυτό που σκέφτεται, έστω και αν διαφωνούμε. Και εγώ μπορεί να διαφωνώ με εσάς, με τον κύριο Μπίστη, αλλά... Πέρα λοιπόν από αυτό, το οποίο πρέπει να προχωρήσει πολύ συστηματικά και εμείς περιμένουμε να δούμε, αλλά δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει την παραμικρή πολιτική βούληση να προχωρήσει επί της ουσίας πέραν από κινήσεις εντυπωσιασμού που έστησε χθες αυτό το σοου μπροστά στις κάμερες, σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθούσε όλο το προηγούμενο διάστημα για αντίστοιχες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, εμείς μια τέτοια κατεύθυνση θα κάνουμε και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να προχωρήσει. Δεν συμφωνείτε με το συμβολισμό νεοναζί να φανεί με τις χειροπέδες. Να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, για να έρθει στο ερώτημα. Στο ερώτημα, εάν γίνουν λοιπόν εκλογές στις περιφέρειες, λοιπόν, βέβαια πρέπει πρώτα να παραιτηθούν οι βουλευτές, να παραιτηθούν οι αναπληρωματικοί. Είναι ή να εκπέσουν το βουλευτικό αξιώματος. Καταλήγουμε τέλος πάντων σε αυτή τη περίπτωση. Είναι σαφές. Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτονόητο ότι για οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως γνωρίζετε. Σύμφωνα, αλλά ρωτώ την προσωπική σας άποψη. Εταιρικές λειτουργίες που συζητάει και αποφασίζει. Αλλά μου φαίνεται αδιανόητο, θα έλεγα, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, να γίνει αυτό που λέτε, διότι δεν υπάρχει κανένα πολιτικό έδαφος συνεννόησης με ανθρώπους οι οποίοι κινούνται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν στην οποία θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να πάει η χώρα. Πολιτικές οι οποίες επιτείνουν τη σημερινή καταστροφή, πολιτικές οι οποίες κλείνουν στα σχολεία, πολιτικές οι οποίες έχουν, και οι πολιτικοί οι οποίοι έχουν υπογράψει μείωση των δαπανών για την παιδεία μέχρι το 2016 στο 47% σε σχέση με το 2010, δηλαδή στο μισό, το καταλαβαίνουμε αυτό, να το ξαναπώ. Οι μισές δαπάνες για την παιδεία προβλέπονται από το μεσοπρόθεσμο που έχουν ψηφίσει τα δύο κόμματα. Πρέπει να απομονώσουμε αυτό την Χρυσή Αυγή ή όχι. Δεν μπορείτε να απομονώσετε την Χρυσή Αυγή όταν κλείνετε τα σχολεία. Η Χρυσή Αυγή και ο φασισμός θα απομονωθεί. Όχι, απέξω. Τα υπόλοιπα τα συστήματα να τους αποβάλουμε. Όχι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Παπα-Νικολάου, να ολοκληρώσει ο κύριος Μπίστης. Σας παρακαλώ και μετά. Μόλις αφήσετε τα σχολεία απ' έξω, όπως μόλις προτείνατε, είναι η στιγμή που θα ενισχύεται ξανά ο φασισμός, ανεξαρτήτως αν θα έχει τη μορφή της Χρυσής Αυγής ή οποιαδήποτε άλλη. Αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι δεν υπάρχει έδαφος. Με διακόπτετε και εσείς, με διακόπτουν οι δύο πολιτικοί. Προσπαθώ να διευκολύνω εγώ. Θα τα βάλετε και μαζί μου. Αφήστε με τουλάχιστον εσείς να βάλω τρεις λέξεις σε μια σειρά. Προσπαθώ να σας διευκολύνω, όπως βλέπετε. Σταματάω όποιον προσπαθεί να σας διακόψει. Το σταματώ. Μαζί. Αλλά μην λέτε ότι και εγώ. Δηλαδή μην βλέπετε παντού αντιπάλους, λοιπόν, κύριε Μπίστη, λοιπόν, ή Μάρτον. Λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή. Καλά το είπατε. Στην περίοδο που έχουμε πολύ μεγάλες και πολύ σημαντικές κινητοποιήσεις για την παιδεία.
επίσης για την παιδεία. Την περίοδο που οι καθηγητές είναι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και διεκδικούν το ελάχιστο, το να υπάρχουν τα σχολεία τους ανοιχτά. Το ελάχιστο, το να υπάρχουν οι θέσεις των παιδιών για να πηγαίνουν να κάνουν το μάθημά τους. Το ελάχιστο που σημαίνει να έχουν εξοπλισμό, στοιχειώδεις υποδομές και δυνατότητα να κάνουν το μάθημά τους. Εκείνη τη στιγμή που δηλαδή η πολιτική της κυβέρνησης διαλύει όλο αυτό το οικοδόμημα, εκείνη τη στιγμή είναι η στιγμή που χάνουμε τη μάχη με τη δυνατότητα στην κοινωνία να παρέμβουμε για τον ιδεολογικό και πολιτικό, τον ιδεολογικό και πολιτικό περιορισμό και περιθωριοποίηση του φασισμού. Δεν υπάρχει κανένα άλλο φάρμακο, κανένας άλλος τρόπος να αντιμετωπίσεις το φασισμό, την εξάπλωση του ναζισμού, ειδικά σε μια περίοδο κρίσης με μια εξαθλειωμένη κοινωνία και με αυτό, αν θέλετε, γιατί με πιέζει το χρόνο. Βεβαίως, και περιθωριοποιημένα ολοένα και μεγαλύτερα στρώματα του ελληνικού λαού ως συνέπεια της ακολουθούμενης πολιτικής, κανένας άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσει το φασισμό πέρα από την παιδεία και τον πολιτισμό. Ακολουθείτε μια πολιτική που διαλύει και την παιδεία και τον πολιτισμό και την εργασία και την υγεία και κάθε έννοια κοινωνικής ασφάλειας και κράτους πρόνοιας και μετά ψάχνετε να βρείτε γιατί ενισχύεται το φασισμό. Είστε έμπειροι και καλοί στο λόγο. Θα με βοηθήσετε, επειδή πρέπει να κλείσουμε επιγραμματικά μόνο μία φράση. Πρέπει να κλείσουμε τώρα, μία φράση, κύριε Παπανικόλαο. Έστω και την ίστατη ώρα, καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και το ΣΥΡΙΖΑ να ενώσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα φασισμού. Αναγνωρίζουμε όλη την προσπάθεια που κάνει σήμερα η ελληνική δικαιοσύνη. Είμαστε ευγνώμονες. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε.